Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Όρμπαν ε, πολύ συχνά βάζει εμπόδια στην κοινή πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή τη φορά όμως ο Όρμπαν ε, θα έλεγα ε, χτυπάει σε δύο μέτωπα, αν μπορώ να το πω έτσι, έχοντας και μαζί του και την Πολωνία. Το ένα είναι το μεταναστευτικό. Δεν δέχεται την ε, καινούρια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχέονται οι ετούντες άσυλο και όποια χώρα δεν θέλει να πληρώνει. Και απ' την άλλη δεν θέλει και να χρηματοδοτηθεί ε, η Ουκρανία με βάση όσα είχε πει πριν περίπου 15-20 μέρες η Φόντερ Λάιεν ότι θα δοθούν στην Ουκρανία 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα πακέτο 2004-2027. Τώρα, το επιχείρημα του Ορμπαν, κυρίως για την Ουκρανία, είναι ότι πρώτον θέτει ένα θέμα τι έγινε με τα 70 που είχε πάρει δις σε κάποιο άλλο πακέτο, αλλά κυρίως επειδή η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν αποκλειστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ανάγκες ανάκαμψης, αλλά πολύ απλά είναι στα πλαίσια των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας την Ουγγαρία και την Πολωνία ότι με τις πολιτικές που έχουν ακολουθήσει όσον αφορά και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο συνοφ... συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο άρα δεν παίρνουν χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψη. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο Όρμπαν θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία του και ο Ντούντα, ο Πολωνός, ο πρόεδρος Πολωνίας είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δίνεται ε, λεφτά σε χώρες εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, φωτογραφίζονται στην Τουρκία ε, και δεν δίνεται σε εμά που η Πολωνία έχει αυτή τη στιγμή 1,5 με 2 εκατομμύρια πρόσφυγε από Ουκρανία. Και υπάρχει και πολύ πλέον ορατό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει κείμενο συμπερασμάτων όσον αφορά το μεταναστευτικό, εφόσον διαφαίνεται ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία προφανώς τον 27, εκτός αν δεν ξέρω κάτι όσο Εξελίσσεται. Ναι, όσο περνάει η μέρα και η δεύτερη <συνόλου> η μέρα τη Συνόδου. Να ξέρω ρωτήσω κάτι, εδώ, εδώ υπάρχει ένα οξύμορο, πραγματικά οξύμορο ζήτημα. Είναι δύο χώρε απέναντι σε 25. Είναι η Ουγγαρία και η Πολωνία, απέναντι στι υπόλοιπε οι οποίε δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι σωστό αυτό ή όχι, αλλά συντάσσονται. Καλά, στο θέμα της Ουγγαρίας, της ε, Ουκρανίας συντάσσονται όλες. Στο μεταναστευτικό, εντάξει, πρέπει να κρατήσουμε μία επιφύλαξη. Αλλά αυτές οι δύο, η Πολωνία και η, ε, και η Ουγγαρία, είναι μαζί σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι ακριβώς τόσο ξεκάθαρο. Παράδειγμα, ο Όρμπαν είναι γνωστό, γνωστό ότι... Είναι κοντά στον Πούτιν και προ... και Άλλε φορέ έχει καταρθώσει να κρατήσει μια ουδέτερη στάση και να θέσει προσκόμματα. Αντιθέτω, ο Ντούντα και η Πολωνία είναι απέναντι στον Πούτιν. Πώ βρίσκουν κοινή γραμμή αναφορά να θέτουν ζητήματα σε... για το μεταναστευτικό, επί ενώ στο άλλο θέμα είναι απέναντι, Εντάξει, στο θέμα του Πούτιν, η, όντως η Πολωνία ξεκάθαρα συμπαράσταση στην Ουκρανία, έχει δεχτεί Μα και είναι τόσια. η βασιλικότερη του βασιλέως η Πολωνία στο θέμα αυτό, ναι. Ναι, έχει κατηγορηθεί ο Όρμπαν ότι είναι κατά κάποιο τρόπο άνθρωπο του Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στο μεταναστευτικό. Ε, είναι είναι δύο συντηρητικοί, προ ακροδεξί θα έλεγα, ε, ηγέτες. Ο Όρμπαν έχει μιλήσει παλαιότερα για τον κίνδυνο να λοιωθεί κατά κάποιο τρόπο η χριστιανική ταυτότητα της Ευρώπης από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που κατά κύριο λόγο προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες. Ε, ρητορική πέρα για πέρα ακροδεξιά θα έλεγα, έτσι, ακροδεξιών κομμάτων. Αλλή μόνο τώρα, μερικές εκατοντάδες, μερικές χιλιάδες θα λιώσουν το χαρακτήρα της, ε, της, Ευρώπης. Ε, της Ευρώπης. Ναι. Ε, επίσης ο Πολωνός Πρόεδρος γενικώ ακολουθεί μια πολύ έντονα συντηρητική γραμμή σε πλειάδα ζητημάτων κοινωνικά, στα θέματα των αμβλώσεων για παράδειγμα και πολλά άλλα που είναι κατεξοχήν ζητήματα συντηρητικών προς την ακροδεξιά κομμάτων δεξιών ναι. θα έλεγα. Ε, προφανώς για το μεταναστευτικό ίσως η Πολωνία στοχεύει περισσότερο στο να πιθανότατα να εκμεύσει κάποια ποσά ο Όρμπαν είναι προφανέ ότι νομίζω ότι στυλώνει τα πόδια καθαρά ιδεολογικά. Δηλαδή, δεν θέλει η Ουγγαρία επουδενή να επομιστεί ούτε μερικέ δεκάδε μεταναστών και προσφύγων, αλλά ούτε και να βάλει το χέρι στη τσέπη όπω προβλέπει η νέα συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μάλιστα. Ε, αργότερα σήμερα, έτσι θα είναι οι δηλώσει, οι των αρχηγών κρατών αμέσως μετά το πέρας και της δεύτερης ημέρας. Το κείμενο συμπερασμάτων πάντως δεν βγάζει λευκό καπνό. Αυτό είναι το μόνο, το μόνο, σίγουρο. Δεν υπάρχει καμία ταύτιση. Επί της ουσίας η συνένεση την οποία ζητάτε δεν μπορεί να επιτευθεί. Η αλληλεγγύη από την άλλη η οποία τη ζητούν κυρίως οι νότιοι επίσης δεν μπορεί να επιτευθεί. Το μόνο που ενδεχομένως να, να βρεθεί ένα κοινό τόπο ή μια κοινό σημείο αναφορά είναι για την Ουκρανία, για το μεταναστευτικό. Μάλλον θα πρέπει να πάμε και σε επόμενη σύνοδο κορυφή. Και γενικά θα έχουμε νομίζω στο μεταναστευτικό πολλέ φορέ ε, αντιπαραθέσει ασχέτω πιθανέ συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι κάποιε χώρε δεν τι αγγίζει, δηλαδή δεν τι αγγίζει άμεσα με την έννοια όπω είναι οι χώρε του Νότου. Η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία που δέχονται αναγκαστικά είναι στα σύνορα με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Οπότε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης ή άλλες αδιαφορούν. Πάντως, ε, Μωυσή, υπάρχει ένας φαρισαϊσμός, πρέπει να το πούμε, γιατί μέχρι πριν από λίγες ημέρες όλοι έκλεγαν με μαύρο δάκρυ για, τι για τις ψυχές, για τους ανθρώπους που χάθηκαν στην πύλο και π, π, λίγες ημέρες μετά, σε μια σύνοδο κορυφής, κάθονται όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς έτσι ώστε να, να λυθεί το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μωυσή, να είστε καλά.